Σας συναντάμε στα γυρίσματα μιας εκ των νέων σαν σειρών στην ΕΡΤ. Ποιος ήταν ο φωνεύς του αδερφού μου? Είναι πραγματικά ένα υπέροχο συνέστημα να ασχολείσαι με Έλληνες κλασικούς συγγραφείς όπως ο Παδιαμάντης, που ήδη τελειώσαμε το Βαριάνο σας Πόρκα, ο Βυζινός τώρα με το οποίο είσαι το φωνεύς του αδερφού μου, και το επόμενο δίηγμα το οποίο θα υλοποιήσουμε, θα μεταφέρουμε στη μικρή οθόνη, είναι οι κρίσιμες στιγμές της Γαλατίας Καζαντζάκη. Είναι και τα τρία αυτά διηγήματα διαμάντια της ελληνικής πεζογραφίας, διαμάντια που θέλουμε να τα μοιραστούμε με τον κόσμο, να ακούσουμε τη γλώσσα μας, να ξαναμάθουμε τη γλώσσα μας που τόσο πολύ την έχουμε κακοποιήσει και τόσο πολύ την έχουμε διαστρεβλώσει με δάνεια στοιχεία άχρηστα. Πιο πρόσφατη επιτυχία σας θυμόμαστε όλοι, το Κόκκινο Ποτάμι. Το Κόκκινο Ποτάμι στο Όπερ, στο κανάλι μας, ήταν πραγματικά ένα μαγικό ταξίδι στην ιστορία του ελληνισμού. Ένα ταξίδι που μας επέτρεψε να μοιραστούμε αυτή την άγνωστη σελίδα του ελληνισμού με το ελληνικό κοινό και όχι μόνο το ελληνικό κοινό. Και ευχαριστούμε τον κύριο Σαββίδη βέβαια για αυτή την ευκαιρία που μας έδωσε και τη φιλοξενία του Όπερ βέβαια. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί ήταν πολύ μεγάλο χρονικό στο διάστημα. Κάναμε 13 μήνες γυρίσματα, συνεχή, περιπέτειες, καραντίνες με τον κορονοϊό, σταματήσαμε, ξαναρχίσαμε. Θα ήθελα και το σχόλιο σας σε σχέση με όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στο ελληνικό θέατρο, στον χώρο της υποκριτικής γενικότερα. Αυτά δεν συμβαίνουν στο ελληνικό θέατρο. Συμβαίνουν σε ορισμένα άτομα, από ορισμένα άτομα. Συμβαίνουν από ορισμένα άτομα που θα μπορούσαν να υπήρχαν σε κάθε επαγγελματικό τομέα. Δεν είναι στο ελληνικό θέατρο και στο ελληνική τηλεόραση και στο ελληνικό κινηματογράφο. Κάποια άτομα συμπεριφέρονται έτσι. Και κάποια άτομα έχουν αυτή τη δελειρή συμπεριφορά και θα την είχαν την ίδια δελειρή συμπεριφορά ήταν ηθοποιοί, είτε σκηνοθέτες, είτε υδραυλικοί, είτε ηλεκτρολόγοι, είτε δικηγόροι, είτε γιατροί, είτε οτιδήποτε άλλο. Συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία και θα μπορούσαν να συμβαίνουν οπουδήποτε. Πιστεύετε ότι μέσα από όλη αυτή την κατάσταση θα γίνει ένα ξεκαθάρισμα στον χώρο σας? Μα ο χώρος μας είναι ξεκαθαρισμένος. Μιλάμε για 3-4 περιπτώσεις σε ένα βάθος 15 ετών, 20 ετών, 30 ετών. Τώρα τι λέμε, ότι ο χώρος μας καθημερινά είναι φωλιά ανωμάλων? Δεν είναι έτσι. Καθόλου δεν είναι. Δεν είναι ένας μήνος ανωμάλων οι οποίοι περίπτανται του χώρου μας. Ο χώρος μας είναι ένας υγιέστατος χώρος, ένας χώρος που τροφοδοτείται από τον έρωτα. Τον έρωτα προς τη δουλειά, τον έρωτα μεταξύ μας, ο ένας με τον άλλο, με τους συνεργάτες μας. Ο έρωτας είναι η κινητήρια δύναμη της δουλειάς μας, όχι ο σεξισμός. Ο κόσμος έχει διχαστεί επίσης και με όλα αυτά, με τους κλειστούς χώρους, εμβόλια, εμβολιασμένοι ή μη. Μα τι λέτε τώρα, είναι δυνατόν να μην εμβολιαστούμε? Είναι δυνατόν να μην χρησιμοποιήσουμε την επιστήμη για να σωθούμε? Να είναι υποχρεωτικό ο εμβολιασμός των θεατών και να μην είναι υποχρεωτικό των ηθοποιών που παίζουν? Είναι δυνατόν τα παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο και να είναι ανεμβολίαστος ο καθηγητής? Μα αν είναι δυνατόν, εμβόλια κάνουμε συνεχώς. Είναι δυνατόν να πιστέψω ποτέ ότι θα μου βάλουν ένα τσιπάκι και θα μου ελέγχουν την συμπεριφορά μου μέσω του εμβολίου? Μα αυτά είναι αστεία πράγματα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Ξεπερνάει τη λογική μου. Σε όσον αφορά τους ανθρώπους που βγαίνουν από διάφορα reality και τους βλέπουμε μετά να παίρνουν την θέση ηθοποιών. Εγώ δεν θα έκανα μια εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς σε έναν ερασιτέχνη καρδιολόγο. Θα μου πείτε από κακή ηθοποιία κανείς δεν πέθανε. Εντάξει.